μια σπανίμια γυναίκα να παρατηρήσει διαταραχές στον κύκλο της εν όψη ή κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις, οι διαταραχές στην περίοδο συνεχίζονται ακόμα και 1-2 μήνες μετά την επιστροφή στο οικείο περιβάλλον. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που σχετίζονται με το φαινόμενο αυτό. Καταρχάς, σε ένα ταξίδι αλλάζει ο κυρκάδιος ρυθμός. Με τον όρο αυτόν αναφερόμαστε στο σύνολο των μεταβολών που καταγράφονται στις σωματικές και πνευματικές λειτουργίες, αλλά και στη συμπεριφορά, οι οποίες σχετίζονται με το αν είναι μέρα ή νύχτα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κυρκάδιου ρυθμού είναι ο κύκλος ύπνου και εγρήγορσης. Η λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος, που περιλαμβάνει εκτός από τη μήτρα και τις οροθήκες και συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, από τις οποίες εκρίνονται ορμόνες που ρυθμίζουν την περίοδο, επηρεάζεται από τον κυρκάδιο ρυθμό. Η έλλειψη ύπνου σε ένα ταξίδι επίσης ενδέχεται να επηρεάσει τον κύκλο σας, ιδιαίτερα αν υπάρχει και jet lag. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού εξάλλου, ακόμα και αν αυτό είναι αναψυχής, συχνά αισθάνεστε στρες. Η ψυχολογική πίεση είναι δυνατόν να φέρει αναστάτωση στην περίοδό σας. Εξάλλου, ένα ταξίδι προκαλεί συχνά εκτός από ψυχική και σωματική κόπωση. Έτσι, η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος είναι δυνατόν να επηρεαστεί αρνητικά. Συνεπώς, αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης ασθενείας, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στην έλευση της περίοδου. Ασθένεια, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, μπορεί να προκληθεί και από την κατανάλωση τοπικών εδεσμάτων ή την πόση αμφιβόλου ποιότητας νερού. Φυσικά, ένα ενδεχόμενο που θα πρέπει να εξεταστεί αν παρατηρήσετε καθυστέρηση στην περίοδό σας είναι αυτό της εγκυμοσύνης. Αρκεί να κάνετε ένα απλό τεστ κύησης από ένα φαρμακείο. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς το ταξίδι μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στην περίοδο, κάτω από το βίντεο αυτό θα βρείτε ένα σύνδεσμο στο ένα σχετικό περιεκτικό άρθρο μας. Να είστε πάντα καλά! Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε βίντεο για την υγεία της γυναίκας, την υπογονιμότητα και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα, επισκεφτείτε το site μας.